στον κλάδο του εμπορίου, σε έναν κλάδο που εφαρμόζεται και θεωρείται κανονικότητα η εκπεριτροπή σε εργασία με μία, δύο, τρεις ημέρες εργασία την εβδομάδα, η ορομίσθια δουλειά των δύο, τριών και τεσσάρων ωρών την ημέρα, τα τεράστια διαστήματα ανεργίας που μεσολαβούν από τη μια δουλειά στην άλλη, η λέξη σύνταξη αποτελεί το πιο σύντομο ανέκδοτο. Ο Σύλλογος Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας καλεί τους εργαζόμενους του κλάδου, ιδιαίτερα τους νέους, να ξεσηκωθούν απέναντι στο νέο κτήμα των κοινωνικών ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, να σημάνει απεργιακός ξεσηκωμός σε κάθε κατάστημα, σε κάθε αποθήκη. Έχουμε πείρα πλέον. Δεν μπορούν πλέον να μας κοροϊδέψουν. Δεν μπορούμε να συμβαστούμε με το συνεχές χτύπημα των δικαιωμάτων και των κατακτήσεών μας. Ξέρουμε καλά ότι πίσω από τις βαρύγδουπες δηλώσεις υπουργών και του ίδιου του Πρωθυπουργού περί αυξήσεων στις συντάξεις και η ισονομία, μία είναι η αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει και κλιμακώνει την επίθεση διαρκείας στην κοινωνική ασφάλιση, της δίνει τη χαριστική βολή, θωρακίζοντας τον νόμο Λεμιτόμου του Κατρούγκαλου. Στρώνει το έδαφος για την πλήρη ιδιωτικοποίηση επικουρικής. Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, περικοπές συντάξεων και παροχών, απαλλαγή της εργοδοσίας και του κράτους της από το κόστος της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και απώλεια των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, είναι η σκληρή πραγματικότητα για όλους εμάς. Όλα αυτά τα κατοχυρώνει ο νέος αντιασφαλιστικός νόμος, κλείνοντας ταυτόχρονα το μάτι στα κοράκια της ιδιωτικής ασφάλισης. Όλα αυτά είναι άρρηκτα δεμένα με το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής που έχει μόνιμα στο στόχαστρο την υγεία, την πρόνοια, τη μητρότητα και γενικότερα τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. Οι εμποροϊπάλληλοι, ιδιαίτερα οι νέοι, ξέρουν πολύ καλά ότι δεν θα αντέξουν να δουλεύουν μέχρι τα 67 τους χρόνια ή δεν θα μπορέσουν ποτέ να συμπληρώσουν 30 ή 40 χρόνια δουλειάς για να πάρουν σύνταξη, μια σύνταξη πείνας. Ακόμα περιμένουμε απαντήσεις για το αν και πότε θα επιστραφούν τα εκατομμύρια, τα δικά μας χρήματα που έκαναν φτερά από το επικουρικό μας ταμείο, το ΑΙΕΚ. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει επαγγελματικό ταμείο, όταν ορθά κοφτά στο καταστατικό του επικουρικού επαγγελματικού ταμείου των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ, ορίζεται ότι δεν απαιτείται περιθώριο εφεργιότητας, δεδομένου ότι οι παροχές δεν είναι εγγυημένες από το ταμείο. Η εργοδοσία του κλάδου, πατώντας πάνω στην απαξίωση των παροχών υγείας πρόνοιας, προωθεί σοριδών ιδιωτικά προγράμματα υγείας στους εργαζόμενους, που ισχύουν όμως μόνο για όσο εργάζονται στην επιχείρηση που την παρέχει. Κάθε προστατευόμενο μέλος πληρώνει εξτρά, ενώ στη συντριπτική πλειοψηφία τους δεν καλύπτουν τα εργατικά ατυχήματα, την εγκυμοσύνη και τις χρόνιες παθήσεις. Στο Σκλαβενίτη, το επιχειρησιακό εργοδοτικό σωματείο, σε συνεργασία με την εργοδοσία, έδωσε έτοιμο πελατολόγιο με 37.000 άτομα σε τρία μεγαθύρια της ιδιωτικής ασφάλισης, παρουσιάζοντάς το ως λύση απέναντι στη διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτοί δηλαδή που ιδιωτικοποίησαν το επικουρικό ταμείο των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ, που ως μεγαλοστελέχη της επιχείρησης το διοικούν, διαχειρίζονται τις δικές μας εισφορές, παρουσιάζονται και ως σωτήρες. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας για δημόσια υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Οι εμποροϊπάλληλοι συμμετέχουμε μαζικά στη Γενική Συνέλευση Σωματείου μας την Κυριακή 2 Φλεβάρη. Παίρνουμε απόφαση για απεργία όταν η κυβέρνηση θα ψηφίζει το νέο αντιασφαλιστικό τερατούργημα. Καλόν αγώνα.